τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Γαβρόγλου, αφενός μεν δεν βοηθάει το έργο της διάστησης των Προέδρων, αφετέρου δε η κρίση καταρχήν για την παρουσία και τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως μη σοβαρές, δεν νομίζω ότι έχουν καμιά έννοια. Καταρχήν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαπίστωσε αυτό το οποίο το κόμμα έχει ως κεντρική θέση, την κρίση θεσμών. Και αυτό το διαπίστωσε εξαιτίας συμπεριφοράς σειράς αριθμού και ύφους κυβερνητικών στελεχών, τα οποία για να κρατήσουμε ακριβώς τη διάσκεψη των Προέδρων σε ένα επίπεδο και να αναζητήσουμε συνενέσεις, δεν θελήσαμε και δεν επιδιώξαμε να σχολιάσουμε εδώ. Δηλαδή, θα περίμενα από κάποιον ο οποίος σχολιάζει τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είχε κάτι να προσθέσει για τα όσα χαριτωμένα η κυρία Γεροβασίλη διατύπωσε κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν γίνεται έτσι. Δεν προοδεύουμε έτσι. Θα πρότεινα λοιπόν, δεν πρόκειται να συζητήσω δε τα όσα και να σχολιάσω όσα επόμενα είπε ο κύριος συνάδελφος, ως προφανώς απόψεις δικές του, γιατί δεν ξέρω πού τις εδράζει, πού τις αντιλαμβάνεται και πού τις στηρίζει, ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβάλλει βάρος στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιδιόρυθμη ημερημία μιας απόφασης που δις εξ ημών έχει διαβάσει, αλλά να τη δεχτώ ως ιδιόρυθμη αντίληψη την ως εξ ημάς, ο οποίος έτσι κρίνει τα πράγματα. Να εκλάβουμε δηλαδή ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν καταδικάζει για τη συνταγματικότητα την κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως ότι επιβάλλει βάρος στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη διατάσσει να συμμορφωθεί προς όσα η κυβέρνηση θέλει. Να το δούμε και έτσι, αν αυτό νομίζει η κυβερνητική πλειοψηφία ή κάποιος εξ αυτών. Αλλά νομίζω ότι θα παρακαλέσω πολύ, θεσμικά τουλάχιστον, να αντιμετωπίζεται ο αρχηγός της αντιπολίτευσης με τη θεσμική σοβαρότητα του ρόλου και να μην γίνεται τέτοιος χαρακτηρισμός των απόψεών του και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση που μάλλον μετριοπαθέστατος υπήρξε ως προς τη διαπίστωση της κατάστασης. Κύριε Γαβρόγλου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δένδια ότι σχολίασε διαμακρόν την τοποθέτησή μου. Εντάξει, όχι ας όλοι, το πάρουμε, ας πάμε, παρακάτω. Ελάτε, δεν έχει Γαβρόγλου. Σημασία. Σημασία έχει και αν η λέξη ασόβαρη πράγματι θίγει την αξιωματική αντιπολίτευση, την παίρνω πίσω. Αυτό όμως που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Συμφωνούν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνοντας από τον κύριο Παυλόπουλο ότι υπονομεύονται οι θεσμοί? Αυτό είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα δεν είναι σοβαρή δήλωση. Είναι αν υπάρχει συμφωνία σε αυτό. Αν σήμερα με αυτήν την κρίση που περνάμε, με αυτήν την προσπάθεια που γίνεται και με αυτό το κενό που υπάρχει στο Σύνταγμα και με αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αν θέλουμε να μπει μια τάξη στα κανάλια και αν όλο αυτό συμπυκνώνεται ότι υπονομεύονται οι θεσμοί. Εμένα αυτό, θέλω να σας πω, προσωπικά με τρομάζει. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα... Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ευπρεπή κύριο συνάδελφο για την ανάκληση του Άρου Ασόβαρος. Ως προς το άλλο, είναι προφανές ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απολύτως συμφωνούμε και είπα και προηγουμένως, μάλλον μετριοπαθής ήταν η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι, αλλά αν κατάλαβα καλά, ίσως δεν κατάλαβα. Αποδεχθήκατε ότι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αναφορά στο ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν ήταν μια γενικότερη διαπίστωση περί θεσμών? Όχι, εγώ αλλιώς το είχα εισπράξει. Διότι πρόεδρε, αν όλο αυτό ήταν πράγματι πάντοτε, για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχετε μια πονηρία στις ερωτήσεις. Δεν την έχω διαπιστώσει. Όχι. Φοβάμαι ότι δεν καταλάβατε καλά. Νομίζω ότι επ' αυτού έχουμε σαφώς τοποθετηθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε εκλογές. Δεν τις ζήτησε εξαιτίας του ΕΣΟΥΡΟΥ, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ωραία, έτσι να διευκρινιστεί. Έμεινε λίγο ανοιχτό. Κύριε Πανιέ. Θέλουμε να το...